Με το φακό του Καλύμνος Νιούς επισκεφθήκαμε τη διοικήτρια του νοσοκομείου, την κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ. Πριν από μερικές μέρες έγινε η παραλαβή, η παράδοση του Χαλίκιου με πολύ έτσι χαμηλούς τόνους. Ο κύριος Χαλίκος δεν ήθελε φανφάρες, όμως έγινε και λέμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Οπότε ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε με τη διοικήτρια. Καλημέρα, κυρία Εμμανουήλ. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Πραγματικά την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε και τυπικά η παράδοση, η παραλαβή του Χαλίκιου, η παράδοση από τον κύριο Χαλίκο προς το νοσοκομείο της Καλύμνου, ενός κτηρίου της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου μας, το οποίο όπως γνωρίζετε αποτελεί πραγματικά στολίδι για την Καλύμνο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα κτίριο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ακόμα και από τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που γνωρίζουμε. Είμαστε εδώ και πραγματικά νιώθω πολύ συγκινημένη που έγινε αυτό το διάστημα. Δεν σας κρύβω ότι ήδη είχαμε ξεκινήσει να λειτουργεί από το Δεκέμβριο, όμως υπήρχε ο προβληματισμός να μην γίνει παράδοση χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει όπως έπρεπε, έτσι κατά το δυνατόν τουλάχιστον. Έτσι τρέξαμε πολύ σύντομα όσο μπορούσαμε τις διαδικασίες οι οποίες ήταν χρονοβόρες για την αδειοδότηση αρχικά του αξονικού, ο οποίος ξεκίνησε με δειλά θα έλεγα βήματα να λειτουργεί και να γίνονται κάποιες αξονικές τον Δεκέμβριο. Με τον καινούριο χρόνο κατέβηκαν από την εταιρεία και έγινε ξανά εκπαίδευση του προσωπικού. Έγινε μάλιστα και ένα σέρβις, είχε σταματήσει για ένα διάστημα να γίνονται, για μία εβδομάδα να γίνονται κάποιες αξονικές, γιατί περιμέναμε την εταιρεία να γίνει το σέρβις που έπρεπε να γίνει. Οπότε και με τους εκπαιδευτές μαζί έγιναν όλων των ειδών οι αξονικές που μπορούν να γίνουν και με σκιαγραφικό υγρό και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση με το προσωπικό που έχουμε, με τους γιατρούς που έχουμε, να λέμε ότι μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν στο 100% ο αξονικός τομογράφος. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήδη από το Δεκέμβρη, με το που είδαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να λειτουργήσουμε το Χαλίκιο, μεταφέραμε άμεσα και προσπαθήσαμε να εξοπλίσουμε κατά το δυνατόν στο 100% και εκεί τα εξωτερικά ιατρία για τον ορθοπαιδικό, για τον παιδίατρο, για τον οριλά και τον οφθαλμίατρο. Έτσι έγιναν αλλαγές, μεταφέραμε δικό μας εξοπλισμό, προσθέθηκαν και ο κύριος Χαλίκος είχε τη διάθεση και τελικά προέβηκε σε άλλες αγορές, εξεταστικά κρεβάτια, παραβάν, εκτός από το κτίριο, ντουλάπες και ό,τι άλλο μπορούσαμε να ζητήσουμε και μπορούσε να γίνει αυτό το διάστημα. Και όταν φτάσαμε πια την προηγούμενη εβδομάδα που σχεδόν είχαν ολοκληρωθεί και μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί πλέον στο 100% με αυτά τα εξωτερικά ιατρία και ο αξονικός τομογράφος, είπαμε ότι έπρεπε πλέον να γίνει η παράδοση που ίσως να πούμε ότι είχε αργήσει κιόλας. Οπότε πραγματικά, όπως ακριβώς ήθελε ο κύριος Χαλίκος να είναι παρόν σε αυτή την παράδοση. Όχι, γιατί δεν χρειαζόταν τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό που μας ενδιέφερε είναι να παραδοθεί και να λειτουργεί. Και εννοείται ότι όταν θα είναι ο κύριος Χαλίκος στην Καλύμνο θα γίνουν πια και τα εγγένεια, εννοείται σωστά, παρουσία του. Οπότε τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάτι περισσότερο. Για μένα έτσι κι αλλιώς ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Δεν σας κρύβω ότι όταν φτάσαμε και διαβάσαμε το πρακτικό παράδοση της παραλαβής και έφτασε η ώρα να βάλω την τελική υπογραφή, ένιωσα ένα βάρος. Δηλαδή ήταν πρωτόγωρο το συνέστημα. Αισθάνθηκα το βάρος αυτής της υπογραφής και του πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Καλύμνο. Και πραγματικά και με συγκινεί και με τιμά ιδιαιτέρως. Και πόσο σημαντικό είναι για όλους εμάς να έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο. Αυτό, αντιλαμβανόμενοι αυτό, ακριβώς αυτό. Πολύ. Πόσο σημαντικό είναι, δεν μιλάμε για μια απλή δωρεά, μιλάμε για μια προσφορά, νομίζω, τεράστια. Τεράστια προς τον καλλινιακό λαό και θα ξαναπώ και την ευρύτερη περιοχή. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το νοσοκομείο της Καλύμνου εξυπηρετεί και τα γύρω νησιά σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Είναι πολλοί αυτοί που έρχονται και από Λέρο και από Πάτμο.
ίσως και από αστυπάλια και εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο της Καλύμνου. Και αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα αναδεικνύουμε. Το νοσοκομείο της Καλύμνου με όλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις που μπορεί να έχει ένα περιφερειακό νοσοκομείο, ένα επαρχιακό νοσοκομείο, πραγματικά επιτελεί πολύ σημαντικό έργο. Ένα από αυτά είναι τα χειρουργεία που γίνονται. Μάλιστα σε συνθήκες κορονοϊού, ο αριθμός των χειρουργείων που έγινε μέσα στο 2021 ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλος. Θα σας πω ότι το κετί, οι κανονικοί που έγιναν ήταν 30 για το προηγούμενο έτος και 180 τα γυναικολογικά χειρουργεία. Τα γυναικολογικά μόνο, μέσα σε αυτά βέβαια και κεσαρικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο όγκος των χειρουργείων που εξυπηρετείται από το νοσοκομείο της Καλύμνου είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Η ΜΕΦΤΙΚΗ κλινική καινούργια. Η ΜΕΦΤΙΚΗ κλινική πάει, θα έλεγα, τέλεια. Όπως ξέρετε, πέρα από το νέο ΜΕΦΤΙΚΟ, αυτή τη στιγμή γίνεται μια συνολική ανακαίνιση όλου του νοσοκομείου. Έχει ξεκινήσει από τους κεντρικούς χώρους, τους διαδρόμους, τις αίθουσες και τους χώρους αναμονής. Και πάμε σιγά σιγά και προχωράει πλήρης ανακαίνιση και στα δωμάτια. Καλό είναι αυτό. Και στα δωμάτια της κλινικής. Έχουμε ξεκινήσει από τη χειρουργική και προχωράει και η παιδιατρική και μετά θα κατέβουν στην παθολογική, που είναι τα δωμάτια που έχουν και τη μεγαλύτερη, οι κλίνες που έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου γίνονται όλα αυτά. Από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρετε ότι είχαμε εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Πολύ σημαντικά το τελευταίο διάστημα από αιτήματα που είχαμε γίνει και προς τη ΔΥΠΕ και προς το Υπουργείο. Γίνεται και με εθελοντές, δεν έχουν βγει σαν έργο όλα αυτά. Μας έχουν βοηθήσει και κόσμος εθελοντικά, έτσι σε εργάτες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε ως επιτοπλίστων με το προσωπικό του νοσοκομείου μας. Γι' αυτό πάμε και λίγο πιο αργά. Καλό είναι αυτό. Με τεχνική υπηρεσία, το έχω ξαναπεί, με νοσηλευτές, με τραυματιοφορείς που όμως μπορούν να κάνουν και να βοηθήσουν σε αυτές τις εργασίες και προχωράμε. Έτσι και λέω τώρα προχωράει το βάψιμο. Γενικώς αλλάζουμε, βελτιωνόμαστε και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ανθρώπινες συνθήκες για όποιον έρχεται στο νοσοκομείο μας. Και να κλείσουμε. Για το ΜΕΦΤΙΚΟ να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη γέννηση του πρώτου μωρού. Μάλιστα, για την ακρίβεια ήταν δύο μωρά, ένα αγοράκι και αρχικά ένα και ένα κοριτσάκι στη συνέχεια που γεννήθηκαν στο νέο ΜΕΦΤΙΚΟ τμήμα, οπότε η χαρά ήταν ξεχωριστή. Νομίζω το χάρηκαν και οι γονείς και οι οικογένειες, έτσι τον καλύτερο πια χώρο μας. Και βρέθηκε και ένα σύλλογος από τη Ρόδο, ο οποίος, από όσο γνωρίζω, έχει βοηθήσει πολλές φορές στο νοσοκομείο της Καλύμνου και της Λέρου και γενικά συνδράμει στο έργο των νησιών μας, του νοσοκομείου των νησιών μας. Και είναι διατεθειμένο να προσφέρει την πρίκα του πρώτου μωρού του νοσοκομείου μας. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο και αυτό. Να κλείσουμε τώρα και με τον COVID, να μας πείτε πώς πάμε και τι γίνεται στο νοσοκομείο μας με τον COVID. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε 5 εισαγωγές, όσες ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς για κάποιους ανθρώπους που έφυγαν από εδώ και διακομίστηκαν, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όπως γνωρίζετε. Παραμένει εξίσου θλιβερό το ότι όλες οι εισαγωγές αφορούν ανθρώπους που είναι ανεμβολίαστοι. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε την αξία του εμβολιασμού, γιατί όλοι από ό,τι φαίνεται νοσούν, θα νοσήσουν ή έχουν νοσήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτοί που το περνάνε δύσκολα και αναγκάζονται να γίνουν εισαγωγές στο νοσοκομείο είναι οι ανεμβολίαστοι. Και πλέον τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους. Πραγματικά.